Καλησπέρα παιδες, The Best Car GR εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα μαζί με τον φίλο Αριστίδη. Καλησπέρα. Γεια σου μεγάλε. Σε βλέπω ξανά μετά από αρκετό καιρό. Ναι, μιλάμε πολύ καιρό για το βίντεο αυτό. Ναι, καραντίνα. Έχεις κάνει πάρα πολλές αλλαγές και έπονται κι άλλες. Ένα Nissan Silvia S15 Spec Car έκδοση. Ναι. Κάτι αρκετά σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα. Ένα αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και νομίζω ότι είσαι στους δρόμους του Τόκιο. Είναι, ναι. Το δεξιοτήμωνο σου δίνει άλλη αίσθηση. Ένα καθαρό μου ιαπωνικό αυτοκίνητο που μας δίνει αυτή την αύρα της Ιαπωνίας. Κάτι πάρα πολύ όμορφο και σε ένα χρώμα που προσωπικά τουλάχιστον νομίζω δεν έχω δει κάποιο άλλο στην Ελλάδα. Είναι ίσως ελάχιστα τα S15 με αυτό το χρώμα. Ναι, το ασημένιο του νερού, όπως το λέει η Nissan, είχαν βγει μόνο 272. S15 σε όλη την παραγωγή και ήταν ανάμεικτα ατμοσφαιρικά, τουρμπομοντέλα, OTEC, διάφορα. Οπότε είναι περιορισμένος ο αριθμός τους. Είναι το πιο σπάνιο χρώμα που έχει, οπότε είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί. Έχω δει στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι ελάχιστα και πάλι, κάποια γκρι, κάποια άσπρα κλπ. Αλλά και πάλι είναι λίγα. Ναι, ναι, ναι. Και πάρα πολύ όμορφα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν. Δυστυχώς ήταν δύσκολες εποχές για να πεις να φέρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Μπράβο, μιας που δεν. Να εμπιστευτείς άνθρωπο να στο βρει, να στο φέρει. Ναι. Δεν ήρθα στην Ελλάδα, μόνο όποιος όπως και εσύ, όποιος το φέρει απ' έξω. Τα περισσότερα νομίζω δεξιοτήμωνα. Ήταν όλα τα S15 δεξιοτήμωνα. Είτε είχαν παραγωγή μόνο στην Ιαπωνία και ό,τι εξαγωγή κάνανε σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία από πριν. Ναι. Αυτά μόνο. Σίγουρα έχω δει κάποια, ας πούμε, στην Κύπρο που κυκλοφορούν, εξίσου και αυτά δεξιοτήμωνα. Είναι να πούμε και το πρώτο S15 που βλέπουμε στο κανάλι. Ναι. Από Silvia έχουμε δει S14 αρκετά χρόνια πριν. Αρχικά να μου πεις, ποια συνολογία είναι το αυτοκίνητο? Είναι τελευταία χρονιά παραγωγής, το 2002. Είναι τα τελευταία δηλαδή που έβγαλε. Ναι. Έβγαινε στην παραγωγή από το 98. Από το 99. Το 99. Μέχρι το 2002, γιατί τότε είναι που αλλάξαν οι νόμοι για τα καυσαέρια, οι γύρω κατηγορίες. Μπράβο. Και είναι που σταμάτησε το 2002 όλα μαζί, το A34, το το Supra, όλα μαζί σταμάτησαν τότε αυτά. Τα περίμπαλα, όλα αυτά τα ιαπωνικά αυτοκίνητα. Ναι. Στην κατοχή σου πόσα χρόνια είναι? Είναι από το 2019, είναι 5 χρόνια. Είναι 5 χρόνια. Και 5 χρόνια που συνέχεια κάθε χρόνο όλο και κάτι βελτιώνεις. Ναι, είναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό το αυτοκίνητο έχει πολλά πράγματα να αλλάξει. Πολλά πράγματα, ναι. Άμα ψαχτείς, έχει πολλά πράγματα να δεις. Παρ' όλα αυτά, έχεις κρατήσει τον αγωνιστικό του χαρακτήρα, δεν έχεις κάνει extreme παρεμβάσεις να ξεφύγει πάρα πολύ. Ναι. Σαν ο κύριος τρόπος που το χρησιμοποιώ είναι ένα street αυτοκίνητο για βόλτα. Μπράβο, ναι. Και επειδή οδηγώντας το, βλέπω ότι το αυτοκίνητο, όπως βγαίνει το εργοστάσιο, έχει αρκετές επιδόσεις για να κάνει ό,τι θέλεις. Ναι, ως κάνει όλα τα χαρτιά. Ναι. Και πάντα όταν είναι κάτι εργοστασιακό είναι πάντα και πιο αξιόπιστο. Οπότε με αυτή την οπτική. Σε καλύπτει και θες να μείνεις σε αυτά τα πλαίσια. Γυρνάω κλειδί στη μίζα, πάω βόλτα. Πάω σε μια δεξιοτεχνία, πάω κάτι. Και το χέρι σου. Όποτε θέλω. Κάνεις και τη βόλτα σου, εννοείται, το απολαμβάνεις. Φαντάζομαι δεν αγοράστηκε σε αυτή τη μορφή. Όπως είπαμε, έχεις κάνει πολλές βελτιώσεις. Ναι. Όταν το αγόρασα, εκεί προς το τέλος 2018, το βρήκα Πολωνία, που έψαχνα παντού γενικά, ό,τι βρω μέσα στην Ευρώπη. Το έφερες ο δικός σε Ελλάδα? Όχι. Το πήρε ο δική κανονικά, γιατί είχε μερικά έτσι ένα-δύο μικρά κάποια μηχανικά θέματα που δεν χρειαζόταν να αλλάχτουν. Όταν το πήρα, δηλαδή, το μόνο πράγμα που είχε ήταν οι ζάντες και ο μπροστά προφυλακτήρας, που είναι νίσμο. Μπράβο, ναι. Από τον Ιάπωνα τον κάτοχο. Αυτό. Συνέχισες όμως όλο το look. Βλέπω έχεις προσθέσει αεροτομή. Ναι, ήταν το πρώτο πρόγραμμα που βρήκα κατευθείαν. Από το αέρο πακέτο η αεροτομή είναι πραγματικά η πιο όμορφη αεροτομή που βγαίνει στο αυτοκίνητο. Έχει δέσει με απόλυτη αρμονία πάνω του, κάνει φοβερή γραμμή. Ναι. Δηλαδή βλέπεις μια γραμμή που ξεκινάει τον νήσιμο προφυλακτήρα. Μπράβο. Και συνεχίζει όλο. Πάει γραμμή αυτή και πάει κατευθείαν στην αεροτομή. Ναι. Είναι κάτι πολύ ωραίο. Και ίσως να σε βοηθάει και αεροδυναμικά σε μια πίστα κλπ. Αυτό τώρα. Πέρα από το εμφανισιακό κομμάτι. Σχετικό είναι, θα μου πεις. Σχετικό. Πιο πολύ πιστεύω για εμφάνιση, είναι γιατί δεν παρατηρείται πολύ διαφορά. Οι ζάντες υπήρχαν λοιπόν από πριν αυτές. Ναι. NK Racing SC03, από ό,τι θυμάμαι. Σε 17ρες. Με τι λάστιχα? Falcon FK520. Γενικά, όταν αλλάξω κάτι στο αυτοκίνητο, παίρνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Μπράβο, είναι σίγουρα σαν μια δικαιολογία για μετατροπή. Δηλαδή, επειδή δεν πάω να κάνει κάτι τρελό στο αυτοκίνητο, κλειτάραν αναρτήσεις τις εργοστασιακές που είχε. Του λέω εντάξει, είναι δικαιολογία με αναβάθμιση. Έβαλα και ρυθμιζόμενες HSD. Ναι. Αυτή είναι η λογική γενικά που έχω στο αυτοκίνητο. Και θα πας με και καλύτερο, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο που πλέον, ενέ 2024,
Θέλει απόλυτη φροντίδα από εσένα. Θέλει φροντίδα. Θέλει μεράκι. Πλέον γενικά από όλου θεωρείται συλλεκτικό. Ναι, ξεκάθαρα. Οπότε είναι και μια άλλη νοοτροπία που πρέπει να προσεγγίσει το αυτό πλέον. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς πιο πολύ, δεν είναι 2005. Ναι. Που ήταν ακόμα φρέσκα μόλις τελειώσει η παραγωγή. Και τα εναλλακτικά τους πιο εύκολα. Και τα δίναν όλα στα 8.000 με τα χειρισμένα και έκανες ό,τι ήθελες. Πλέον έχουν ξεφύγει όλα. Πλέον δεν μπορεί να γίνει. Ίσως ιδανικά πρέπει να έχεις και ένα δεύτερο αντίστοιχο για να έχεις και εναλλακτικά απλό λόγο σου. Ευτυχώς ανταλλακτικά υπάρχουν και σε aftermarket και με τροπές. Αν θες να κάνεις κάτι, φέρνεις και από εξωτερικό. Ίσως ναι. Το μόνο θέμα είναι το τελωνίο, ό,τι βρεις εκτός Ευρώπης. Ναι, σίγουρα. Από εκεί και πέρα το έχεις βελτιώσει με τα πιο επώνυμα προϊόντα της αγοράς. Ό,τι αξίζει για μια τέτοια κατηγορία στο αυτοκίνητο. Και σαν εξωτερικές αλλαγές, όπως είπαμε, είναι οι προφυλακτήρες. Νίσμο μπροστά προφυλακτήρες που είχε βάλει ο Ιάπωνας. Βρήκα νίσμο μοσπιέδες για να ταιριάζει το σετ. Πολύ όμορφο. Ο πίσω προφυλακτήρας είναι Origin Labo Racing Line. Και με διαχύτη κάτω, diffuser, ας πούμε, όπως το λέμε, πολύ όμορφη. Είναι ένα κομμάτι όλο αυτό ωραίο. Είναι πολύ ωραία το αυτοκίνητο έτσι. Αλλαγμένα φανάρια βλέπω πίσω. Ναι, Yasio Factory LED, φανάρια πίσω. Νομίζω το χρειαζόταν, αλλάζει όλη η οπτική γωνία. Αλλάζει το αυτοκίνητο όλο τελείως. Γιατί είχε κάτι Alteza style φανάρια ο Ιάπωνας. Μπράβο, ναι. Και είναι τα φανάρια που είχαν όλα τα D1 αυτοκίνητα τότε, την εποχή εκείνη. Ναι, είναι άλλης εποχής. Ναι, το Nickel ήταν πραγματικά 2000 εποχή. Με τα φανάρια αυτά δείχνει το αυτοκίνητο πιο φαρδί, πιο ωραίο. Πιο εξελιγμένο, ναι. Και το Yasio Factory, για όσους ασχολούνται με Silvia και SR20, ξέρουν πως είναι κορυφή σε αυτά τα πράγματα. Μπράβο, ναι. Και πήραν το ρουστοσικό σχέδιο και το μοντερνοποιήσανε αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι καλύτερο υπάρχει πιστεύω για αυτό το αυτοκίνητο. Στο εσωτερικό του τώρα. Όπως και με τα φρένα πάλι. Μπράβο. Έχω κάνει τη μετατροπή πίσω από R33 Skyline. Ναι. Έχει γίνει όλη μετατροπή πίσω σε διπίστονες. Επειδή το Silvia βγαίνει με μονοπίστονες. Που είναι μια μετατροπή που την καταλαβαίνεις μετά από τη διπίστονες. Έχει αυτή τη διαφορά. Ναι, δηλαδή το αυτοκίνητο φρενάρει πολύ πιο ισορροπημένο. Πιο απόλυτο φρένο. Δεν βουτάει τόσο πολύ μουρή. Και μπράβο. Αφαιρεί αρκετό στρες από τα μπροστινά φρένα. Ναι. Που έβγαινε με μετατροπή στο να κανονικά. Μπροστά. Είναι τα δικά του φρένα μπροστά. Οι δαγκάνες ναι. Έχω βάλει αντάπτορα της HFM από την Αυστραλία που το πήρα. Ναι. Και μπαίνει δισκόπλακα τώρα από R34 GTR. Και πήγε από 280 χιλιοστά στα 324. Είναι και βοηθάει πολύ. Σε καλύπτει φουλ τις θερμοκρασίες που ανεβάζουν τα κακιά όταν είναι. Και μεταλλικά σωληνάκια φρένων, κλασικά που πάντα χρειάζονται. Γιατί είναι 20 χρόνια αυτοκίνητο στο τέλος της ημέρας. Όπως και να έχει, πράγματα φτύρονται και αλλάζει προαιρετικά για να έχει μια παραπάνω αντοχή. Σίγουρα, ναι. Οπότε πάμε και μία στο σαλούνι τώρα, γιατί στο μηχανικό κομμάτι σου είναι περισσότερες βελτιώσεις. Ναι. Στο εσωτερικό του το βλέπω σχεδόν εγωστασιακό. Έχει κρατήσει το δικό του χαρακτήρα, δεν θες να αλλάξει πολλά πράγματα. Ναι, γιατί δεν θες να μπουκώνεις το αυτοκίνητο με πολλά. Θέλεις να είναι λιτό και ωραίο. Μετρημένα, να μην χάσει και το χαρακτήρα του. Ναι, δηλαδή αυτό που έκανα εγώ, επειδή όταν το πήρα δεν είχε τον αλφα πυλώνα που βγαίνει από το γνωστό με αλφα πυλώνα με το όργανο το turbo. Ένας φίλος μου δάνει στο δικό του και το έφτιαξα αντιγραφή από ανθρακόνημα. Μπράβο, με κάρμπον, ναι, και είναι πολύ ωραίο. Και έβαλα και ένα οργανάκι εκεί πέρα που έχει διπλή χρήση και για θερμοκρασία του αντιψυκτικού και πίεση turbo. Και πίεση turbo. Αυτά και έχω δύο σε ένα και έχω το κεφάλι. Είναι όλα ωραία. Τις απαραίτητες ενδείξεις να ξέρεις τι γίνεται να πάσα τη στιγμή. Χωρίς να μπουκώνει το αυτοκίνητο. Και ένα νίσμο κοντέρ που βρήκα σε καλή τιμή και τα βάλα πάνω. Γιατί είναι πολύ μαθηκά. Αυτό κάνει διαφορά. Είναι και αυτό έτσι κάτι ωραίο για τους πιο πορεμένους νησανάκηδες που θα πρέπει να ξέρουν. Τους ψαγμένους που θα προσέξουν την λεπτομέρεια. Αυτό το κινητό έχει πολλές λεπτομέρειες, αυτό μου αρέσει. Ναι. Σαν δεξιοτήμονο, βασική ερώτηση. Πώς το έχεις συνηθίσει στους δρόμους μας που δεν βοηθάνε. Εντάξει, χρειάζεται μια συνήθεια. Ναι, είναι καθαρά θέμα συνήθειας. Το να αλλάζει το χέρι με τα στήγη της με το ανάποδο χέρι είναι απλά καθαρά θέμα συνήθειας. Με τα διόδια ευτυχώς υπάρχει το E-Pass. Μπράβο, ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να βγαίνεις έξω. Και μετά με την προσπέραση, εντάξει, χρειάζεται να αφήσεις λίγο παραπάνω χώρο. Είναι θέμα συνήθειας, ναι. Ναι, για να μπορείς να δεις πιο μακριά στο βάθος. Και αν κάποια στιγμή χρειαστεί να οδηγήσεις κάποιο αριστεροτίμονο για κάποια άλλη χρήση κλπ., πάλι να μπεις λίγο στη συνήθεια. Εντάξει, ναι, ευτυχώς για μένα προσαρμόζομαι εύκολα, οπότε δεν έχω θέμα. Εύκολα, ναι. Είναι, το έχεις συνηθίσει κιόλας τόσα χρόνια, οπότε. Ναι. Το έχεις δει. Εγώ και τα πιο άνετα στην δεξιοτίμονο πλέον. Πάμε τώρα στις μηχανικές βελτιώσεις. Κινητήρας SR20DET, τροποστασιακός. SR20DET, δεν έχει τίποτα πειραγμένο εκεί. Το μόνο που έχω κάνει είναι μετά το turbo που σαν έξτρα που είχε βάλει ο Ιάπωνας είναι η SKS που είναι μετά τον κατέλητη εξάτμιση, 3 ίντσες, ήταν έξτρα προστάσιο αυτό το πράγμα. Μπράβο, ναι. Που λέγει Nissan τότε.
Και εγώ το αυτό που έκανα, επειδή είχε ήδη τον πίσω μισό 3 ίντσες, έκανα τον μπροστά μισό 3 ίντσες, mm-hmm. το τρούμπο και πίσω. Ένα δηλαδή η γωνιά και τον downpipe αυτό στην ουσία. Ναι, ναι, ναι. Ένα ψυγείο μισημότο για τις θερμοκρασίες να έχουμε κεφάλι μας ήσυχο. Και αυτό από τα καλύτερα της αγοράς αυτά τα αυτοκίνητα. Ναι. Και ενισχυμένους πολλαπλασιαστές, γιατί έχοντας ψάξει, ξέρω ότι οι πολλαπλασιαστές εργοστασιακοί που βγαίνει το αυτοκίνητο δεν δίνουν αρκετά δυνατό ρεύμα. Μπράβο, υστερούν ίσως κάπου, οπότε χρειάζεται κάτι πιο ενισχυμένο, ναι, να έχει καλύτερη παροχή. Είναι και αυτό που λέω, ότι το οδηγάς και βλέπεις τι θέλει το αυτοκίνητο. Ναι, 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 ναι. Χωρίς να κάνεις τίποτα τρελό. Βλέπεις δηλαδή ότι την εξόρυξη τη θέλει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ήταν και η νοοτροπία τότε που είχε η Ιαπωνία. Σου λέει, το ξέρουν ότι θα το πάρουν πιτσιρικά, θα το τροποποιήσουν. Σίγουρα. Οπότε κόβανε από εδώ λεφτά από εκεί. Μπράβο. Και βάζανε πράγματα που ήταν αρκετό για να δουλεύει. Ναι, είχα νομίζω και έναν εργοστασιακό κοφτή στην Ιαπωνία. Ναι, ναι, το έχει και αυτό στα ακόμα 180 πάνω. Χιλιόμετρα, νομίζω, στα 180, ναι. Που ήταν το Gentleman's Agreement τότε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Με, το όριο, με όριο υποδύναμης στα 276 και όριο 180 χιλιόμετρα την ώρα. Που τον κόφτη τον έχει ακόμα το αυτοκίνητο. Σαν βελτίωση βλέπω και μια φιλτροχάνη τύπου Μανιτάρι. Ναι, ναι. Ένα HKS. Φίλτρο έτσι mm-hmm. που είχε βάλει ο Ιάπωνας. Περιφερειακές βελτιώσεις, δηλαδή δεν έχει ανοιχτή το μοτέρ να γίνει σφυρίλα του κλπ. Τίποτα, τίποτα. Είναι δουλεύει στο... τέλεια. Yeah. Οι επιδόσεις του προσωπικά εμένα με υπερκαλύπτουν. Σε 100% γιατί κάνεις μια έρεμη βόλτα. Ναι, ναι, και μια ναι. δεξιοτεχνία που θα πας με ασφάλεια να το χαρείς, να δεις την συμπεριφορά του στο στρίψιμο, στους ελιγμούς κλπ. Στην κυριολεξία αυτό. Δηλαδή βγαίνεις βόλτα, η εξάτμιση δεν κάνει τρελό θόρυβο για να τραβάει προ βόλτα, να πας μια έρεμη βόλτα να. Είναι το αυτοκίνητο απλά τέλειο. Ναι, ναι, ναι. Και η 7 στα 100 στην κανονική του χρήση. Τρομερό, τι λέμε τώρα. Δεν έχεις λόγο να ανεβάσει. Δεν το βρίσκεις και σαν αυτοκίνητο συμβατικό πόλης. Ναι, ναι, δηλαδή για δίλητρο turbo το ακούνε πολύ αυτό και λένε αποκλείεται. Ναι, όμως ναι, ναι. Είναι. Όμως. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι με υπερικανοποιεί το αυτοκίνητο αυτό. Mm-hmm. Τη βόλτα μου χαλαρά να πάω όπου θέλω χωρίς φόβο. Ναι, ναι, ναι. Έχει την εξοπλιστία του εργοστασιακού. Το συζητάμε, είναι σαν να φανταστείτε. Έχει και αρκετές επιδόσεις και βελτιώσεις εκεί που χρειάζεται. Τόσο για να όσο που χρειάζεται για τη χώρα, ναι, μας, ναι. Για τις πίστες που έχουμε. Ναι, ναι. Παρεπτόντως, έχεις μπει κάποια στιγμή στην πίστα ή όχι? Φέτος έκανα πρώτο βήμα, μπήκα μέκαρα. Άψογα. Είδες μια πρώτη συμπεριφορά, πήρες μια πρώτη ιδέα. Ναι, ναι, δειλά έτσι το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποίησα όλο τον δρόμο, δεν το τρέξα τέρμα, αλλά σίγουρα. Κατάφερα να κάνω ένα 15,8. Μπράβο. Που μου είπαν ότι είναι ένα έτσι καλό σχόλιο για πρώτη φορά. Ένα πρωτάρι, α πούμε. Ναι, οπότε λέω εντάξει, οκ. Και με ένα αυτοκίνητο που το σέβεσαι. Ναι. Προσπαθείς να μην το πας στα ωριά του. Γιατί έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου, εντάξει, δεν θες να το χαλάσεις. Μπράβο. Δεν θες να το σπάσεις το αυτοκίνητο. Γιατί μετά από την πίστα γνωρίζουμε ότι φύρονται και τα λάστιχα και τα φρένα, είναι φυσιολογικές στορές. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δηλαδή να φανταστείς, κατάφερα να κάνω ένα 15,8 και εκείνη τη στιγμή είναι που ξέμεινα από φρένα. Πάτησα φρένα στην επόμενη στροφή και απλά δεν φρενάζεται το αυτοκίνητο. Λέω εντάξει. Βλέπουμε άλλους οδηγούς σε αυτοκίνητα που συνηθίζουμε να τα βλέπουμε πιο εύκολα. Που μπορούν να έχουν τα περιθώρια να το πάνε στα όρια, γιατί τα ελεκτρικά είναι πιο αναλώσιμα. Είναι πιο προσβάσιμα. Πολύ πιο φθηνά, σαν πλατφόρμα. Πούμε, ναι, ναι. Είναι πιο εύκολο. Εδώ είναι κάτι σπάνιο που όσο είναι χρειάζεται. Όλα φτιάχνονται, αλλά στο τέλος της ημέρας και εμείς δεν είμαστε φτιαγμένοι από λεφτά. Ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί και αυτά για να συντηρηθούν θέλουν μεράκι, κόπο, ναι, ναι. Χρήμα, είναι όλα γιατί, αυτά. Γιατί δυστυχώς με το ότι ανεβαίνει η αξία του κινητήρα συλλεκτικό, ανεβαίνει και τα ανταλλακτικά του. Δυσκολεύουν όλα περισσότερο. Δυσκολεύει από εκεί. Οπότε, σαν υποδύναμη μηχανικά, γνωρίζεις κάτι, έχει δυναμομετρηθεί, υπολογίζεις κάτι? Ξέρω το εργοστασιακό που είναι 250 άλογα. Mm-hmm. Το είχαμε πάει στο θερμόμετρο και είδαμε πως ο Ιάπωνας είχε πειράξει λίγο την πίεση στο τούρμπο. Μπράβο, ναι. Αντί 0,4 μπαρ που είναι το εργοστασιακό, ανεβαίνει μέχρι τα 0,7 μπαρ. Άψογα. Και επειδή μπήκε ο κόφτης, είδαμε μέχρι 275 άλογα, ναι, ναι, ναι. Και 35 κιλά ροπή. Παραπάνω δεν είδαμε γιατί μπήκε ο κόφτης και δεν μπορούσε να κάνει ένα ολοκληρωτικό στο πέρασμα. Σε καλύπτει κάτι λιγότερο από 300 ύπους, ναι. Νομίζω σε καλύπτει 100%. Είναι πολύ καλό. Δεν χρειάζεται γενικά. Γιατί και στο επίπεδο προσωπικά, σαν οδηγός που είμαι, είναι μια χαρά. Ίσως για να το μάθω το αυτοκίνητο και μετά, αν θα το βελτιώσω ποτέ παραπάνω εκεί. Να μην είναι και καθημερινή χρήση που είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Να μπορεί να δουλευτεί για κάθε χρήση που το θέλει. Έχει κάποιο σκοπό να αλλάξει κάτι στο μέλλον, να βελτιώσει κάτι? Με αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν σταματάς ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, όλο λέω θα σταματήσω και μετά. Α, μια καλή προσφορά για τον Ισβούλο Κοντέ. Κάτι, μπράβο, ναι. Θα ήθελα να βάλω ένα καπό με εγώ κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να το κανονίσω αυτό. Δηλαδή, ένα carbon καπό με εγώ. Ζούμε θα αλλάξει και εμφανισιακά πάρα πολύ, αλλά ναι, ναι. Θα είναι και η πρακτικότητά του ίσως. Είναι ναι, όλα μαζί. Βοηθάνε, όλα βοηθάνε. Άλλη λένε τα, μπράβο, ναι. Και με το βάρος και όλα, εντάξει. Δεν είναι κανένα τρελό πίστας, αλλά εντάξει. Και αυτά είναι ωραία στατιστικά ναι, να ναι, έχουμε ναι, να λέμε. Απολαυστικά, απολαυστικά. Ναι, 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 ναι. Οπότε σίγουρα έχει σκοπό για το μέλλον. Δεν σταματάει η βελτίωση, είναι μέσα στο αίμα μας. Όλοι και κάθε βελτίωση, όσο μπορούμε, όσο μας βοηθήσουν και εποχές που είναι δύσκολες. Και να θες να σταματήσεις, σε τρώει λίγο. Ναι, ναι, ναι. Λες, θα μπει στην πρίζα κάποια στιγμή, θα πεις να φτιάξω κάτι. Έβαλα τα φρένα από A33, λέω, μήπως δούμε πιο μεγάλα Brembo.
Τώρα που έχει επιτηθεί στο νίκη. Μπράβο, ναι, ναι. Δεν σταματάει, δυστυχώς. Οπότε εύχομαι με το καλό να κάνει και αλλαγές και πάνω απ' όλα εύχομαι να το διατηρήσει έτσι άψογο. Αυτό είναι ο σκοπό. Τέτοια αυτοκίνητα στη χώρα μα πανίζουν. Είναι για κάθε λάτρη τη αυτοκίνηση. Είτε κάποιο αγαπάει τα ιαπωνικά αυτοκίνητα, είτε κάποιο τα ευρωπαϊκά. Εδώ δεν χωράνε οπαδικά, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Είναι ένα αυτοκίνητο θρύλος για την Ιαπωνία. Ένα αυτοκίνητο πολύ σπάνιο. Οπότε καθένας που γνωρίζει από αυτοκίνητα πραγματικά θα το χαρεί και θα το απολαύσει. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπράβο για το μεράκι σου που το έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Και μας έχει αποδείξει σε αυτά τα χρόνια που το έχει και που το έχω δει και εγώ 5-6 φορές, ας πούμε, μετρημένες. Κάθε φορά που το βλέπω, είναι και λίγο όλο και καλύτερο και διαφορετικό και συντηρείται και άψογα. Συνέχισε το έτσι και θα χαρώ να τα πούμε κάποια στιγμή ξανά. Ναι, άμα γίνουν ποτέ αρκετές αλλαγές. Εννοείται. Είστε επανειδήν. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλή συνέχεια στα παιδιά. Πάμε μήπως το απολαύσουμε ίσως με κάποιο άνοιγμα, ίσως με κάποιο βίντεο από δεξιοτεχνία να το δούμε και εν δράση λίγο και θα τα πούμε πάλι. Ναι, ναι, ναι. Προσοχή στους δρόμους πάντα, παιδιά, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. 5, 4, 3, 2, 1, go! Κατά κάθαρτο.